Με πολλού εργαζομένου να παίρνουν τι γιορτέ χωρί το δώρο Χριστουγέννων και με τα εργατικά κέντρα να γίνονται αποδέκτε εκατοντάδων καταγγελιών, η επιθεώρηση εργασία έχει ξεκινήσει τι ενεργέ τη προκειμένου να τρέξουν οι πολυπόθετε καταβολέ. Κοιτάξτε, υπάρχουν καταγγελίε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου που δεν έχει καταβληθεί ακόμα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, το δώρο Χριστουγέννων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ένα δικαίωμα νόμιμα κατοχυρωμένο για του εργαζόμενου που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί. Σε επίπεδο Ηρακλείου, περίπου 50 είναι οι καταγγελίε που έχουν φτάσει στο εργατικό κέντρο. Τουλάχιστον 20 από αυτέ αναλογούν στο Σωματείο Μαγείρων, ενώ τουλάχιστον 3 στο Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων. Πιστεύω ότι είναι πάνω από 50 μια, με μια πρόχειρη ανάλυση. Έχουν γίνει από το Σωματείο μας ήδη τρεις καταγγελίες στις μέρες του Χριστουγέννου που κάποιοι εργοδότες, τρεις εργοδότες συγκεκριμένα δεν αποδώσαν το δώρο Χριστουγέννου στους εργαζόμενους. Κάναμε όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται από την ομοθεσία. Το καταγγείλαμε τόσο στην επιθεώρηση εργασίας και έγινε και η διαδικασία του αυτοφόρου. Με απειλέ, προφάσει και δικαιολογίε, εργοδότε του Ηρακλείου και όχι μόνο επιχειρούν να αποφύγουν την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, ενώ υπάρχει φόβο ότι ο πραγματικό αριθμό αυτών των περιστατικών είναι πολύ μεγαλύτερο από τι καταγγελίε. Ε, καταρχήν υπάρχει εκφοβισμό. Πρώτο. υπάρχει εκφοβισμό. Ότι ξέρετε κάτι, εμεί δώρα δεν δίνουμε και μην πάτε πουθενά να το καταγγείλετε και όλα αυτά τα, που τα έχουμε ξανακούσει. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα: ότι καταβάλλεται το δώρο ώστε να φαίνεται στον εργάνη και μετά το ζητάνε πίσω. Την ίδια ώρα, η υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασία αδυνατεί να καλύψει τον όγκο ελέγχων λόγω τη έλλειψη προσωπικού, με του εκπροσώπου σωματείων να ζητούν επιτακτικά την στελέχωσή τη, ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων. Υπάρχει υποστελέχωση στην επιθεώρηση εργασία. Ο όγκο των επιχειρήσεων στον νομό Ερακλή είναι μεγάλο. Δεν γίνεται να γίνουν οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται με το υπάρχον προσωπικό. Σε πανελλαδικό επίπεδο, 1.446 εργαζόμενοι είδαν εκ των υστέρων το δώρο στο λογαριασμό του μετά από παρέμβαση τη επιθεώρηση εργασία. Συγκεκριμένα έγιναν 710 καταγγελίε που αφορούσαν στην μη καταβολή του σε 3.109 εργαζόμενου, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Στο Ηράκλειο, μερίδα εργαζομένων μετά από την παρέμβαση τη υπηρεσία έχει λάβει το δώρο και οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι και σήμερα που γνωρίζω κάποιοι έχουν πληρωθεί αλλά και κάποιοι άλλοι τις επόμενες μέρες θα, γίνει, θα καλέσει η επιθεώρηση εργασίας του συγκεκριμένου εργοδότες.